Χαίρετε. Σε αυτή την παρουσίαση θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο παράδειγμα γενετικού αλγορίθμου που βρίσκεται μέσα στο Project Evolutionary Computation Paradigms. Αυτό το παράδειγμα είναι εξίσου ίδιο με το παράδειγμα 1, με τη μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιεί διαφορετική διαδική κωδικοποίηση. Αυτό βέβαια σαν επέκταση έχει και την αλλαγή των γενετικών τελεστών, το crossover και το mutation, το ανασυνδυασμό και της μετάλλαξης, τους τελεστές. Ωστόσο, κατά 70-80% και τα δύο παραδείγματα είναι ίδια. Θα ήθελα να σας αναφέρω αρχικά πως το πρόβλημα το οποίο θέλουμε να απειλήσουμε είναι πάλι το ημίτονο στο πεδίο ορισμού 0-2π. Το πρόβλημα είναι η μεγιστοποίηση του ημίτονου, έτσι, η υπέρτιμη του χ είναι βέλτιστο το ημίτονο. Αυτό το οποίο αξίζει να γνωρίζουμε σε αυτό το παράδειγμα είναι πως ότι η κωδικοποίηση πλέον δεν είναι φυσιολογική, δεν χρησιμοποιούμε πραγματικούς αριθμούς, αλλά η κωδικοποίηση πλέον είναι διαδική, έτσι χρησιμοποιούμε αλληλουχίες συμβόλων 0 ή 1, όπως άλλωστε δουλεύει και το γενετικό υλικό στη φύση, με αλληλουχίες 4 συμβόλων βέβαια, αλλά είναι αυτό το πάλι διακριτή κωδικοποίηση, έτσι. Έχουμε πλέον 4 ψηφία ως αλληλουχίες. Είναι μια διακριτή κωδικοποίηση 4 συμβόλων. Εδώ πλέον τα γονότυπα στους δικούς μας γενετικούς, στο παράδειγμα 2 συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε διαδική κωδικοποίηση, αλληλουχία δηλαδή από σύμβολα 0 ή 1. Αποθηκευτικά, αυτό δουλεύει με τον τύπο δεδομένων string, έτσι. Χρησιμοποιούμε αφαριθμητικά για την εσωτερική κωδικοποίηση αυτών των συμβόλων. Θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί και μακεραίως, έτσι, δεν χρειάζεται απαραίτητα αλφαρθμητικό. Να πούμε ότι οι τελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται γενετικοί είναι ο ανασυνδυασμός ενός σημείου, έτσι, ο οποίος έχει φτιαχτεί να δουλεύει με αλφαρθμητικό, και η δετερμινιστική μέθοδος μετάλλαξης, η οποία δουλεύει με πιθανότητα μετάλλαξη ένα ψηφίο. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Δεν θα χρειαστεί να εξηγήσουμε ξανά όλο το γενετικό αλγόριθμο, παρά μόνο τα κομμάτια που αλλάζουν, έτσι, λόγω της αλλαγής της διαδικής της κωδικοποίησης των γονοτύπων. Ωστόσο, κρίνω απαραίτητο να παρακολουθήσετε το πρώτο βίντεο, έτσι όσον αφορά το παράδειγμα 1, και καθώς και να μελετήσετε και τον πηγαίο κώδικα, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να παρακολουθήσετε και αυτή την παρουσίαση. Πάμε λίγο απευθείας στον πηγαίο κώδικα για να μελετήσουμε τις αλλαγές. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το οποίο αλλάζει είναι, έχουμε μήκος πλέον όσον αφορά το γονότυπο. Εδώ το γονότυπο μας είναι 14 ψηφία, έτσι, άρα θα έχουμε αλφαριθμητικά των 14 θέσεων, δηλαδή με 14 θέσεις κάθε θέση θα μπορεί να είναι ένα ψηφίο 0 ή 1, ο χαρακτήρας 0 ή ο χαρακτήρας 1. Τα υπόλοιπα όπως βλέπουμε είναι ίδια. Τώρα εισάγουμε μια νέα συνάρτηση πλέον, την STR to INT. Αυτή είναι που μας παίρνει ένα γονότυπο, που της δίνουμε ένα γονότυπο ως αλφαριθμητικό και το μετατρέπει σε δεκαδικό, σε δεκαδική τιμή, δηλαδή παίρνει μια ακολουθία από 0 και άσους και κάνει τη μετατροπή ενός διαδικού αριθμού, ο οποίος βέβαια είναι ως αλφαριθμητικό, σε δεκαδικό αριθμό, σε ακέραιο όμως, έτσι. Παίρνει δηλαδή ένα διαδικό αριθμό ως αλφαριθμητικό και μας το μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό ως ακέραιο. Ο τύπος είναι απλός, έτσι, ένας λόγος που διατρέχει όλες τις θέσεις του αλφαριθμητικού και ανάλογα με τις δυνάμεις του 2, αν έχουμε άσο, προσθέτει και το ανάλογο βάρος. Δεκάδες, μονάδες και πάει λέγοντας. Επίσης, όσον αφορά την συνάρτηση ποιότητας, εδώ πέρα, έχουμε πει πως χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση για να παράγουμε την τιμή του ψ. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχουμε φυσικά φυσιολογική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών. Οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας το χ στο ημίτονο. Θα πρέπει να μετατρέψουμε το χ από γονότυπο σε φαινότυπο, έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως double μες στο ημίτονο. Βέβαια, οι τιμές των γονοτύπων δεν είναι ουσιαστικά από το 0-2π, είναι με διαδική αριθμή, έτσι, αλλά αν τους μετατρέψουμε σε δεκαδικό, δεν αντιστοιχούν στο 0-2π. Έτσι, αντιστοιχούν σε άλλο εύρος. Αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι ένα γραμμικό μετασχηματισμό, έτσι, μιας τιμής που βρίσκεται στο διαδικό σύστημα και σε άλλο κλίμακα, σε μια τιμή που βρίσκεται στο δεκαδικό ως ακέρος, σε μια κλίμακα από 0-2π, αφού αυτό είναι το πεδίο ορισμού που θέλουμε να, το πεδίο ορισμού του ημιτόνου που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε. Άρα χρησιμοποιούμε την genotype του phenotype που βρίσκεται εδώ πέρα,
Παίρνει το γονότυπο που είναι αλφαρυθμητικό, το μετατρέπει σε ακύρωμα τη συνάρτηση που μελετήσαμε και με τον τύπο του γραμμικού μετασχηματισμού. Βέβαια, εδώ έχει απλοποιηθεί γιατί υπήρχαν κάποια συν πλην 0 τα οποία δεν υπάρχουν. Πραγματοποιούμε γραμμικό μετασχηματισμό και πλέον ως double μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ημίτονα για να εργαστεί σωστά ο γενικός αλγόριθμος. Η display παραμένει η ίδια, η find, best και η roulette επίσης παραμένουν οι ίδιες γιατί δουλεύουν πάνω στις ποιότητες και όχι στην αναπαράσταση των γονοτύπων. Οι crossover και οι mutation έχουν αλλάξει ριζικά. Είναι οι τελεστές οι γενετικοί που λέμε που αλλάζουν πάντοτε όταν αλλάζει και η κωδικοποίηση των γονοτύπων. Όσοι crossover δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ανασυνδυασμένο ενός σημείου, είναι πολύ απλός αλγόριθμος. Παίρνουμε το δύο γονείς, τον B1 και τον B2, βρίσκουμε ένα τυχαίο σημείο σε όλο το μήκος του γονοτύπου και παίρνουμε το πρώτο κομμάτι πίνα από αυτό το σημείο από τον ένα γονέα και το δεύτερο κομμάτι από τον άλλο γονέα. Θα μπορούσε η διαδικασία να γίνει και αντιστρόφως, έτσι, για να παράγουμε μια δεύτερη εκδοχή ενός παιδιού από αυτούς τους δύο γονείς. Εδώ χρησιμοποιούμε το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο γονέα και το δεύτερο κομμάτι από τον δεύτερο γονέα. Έτσι, δηλαδή παίρνουμε δύο υποκομμάτια των αλφαρυθμητικών των γονοτύπων, τα προσθέτουμε και παράγουμε ένα νέο αλφαρυθμητικό που είναι το παιδί. Σωστικά, μέσω της κληρονομικότητας το παιδί έχει κομμάτια και από τους δύο γονείς. Ουσιαστικά παίρνει πολλά αυτούσια κομμάτια, οπότε δεν έχουμε μια καλή κληρονομικότητα, ίσως θα λέγαμε, αλλά είναι ικανοποιητική για να λύσουμε το ημίτονο. Υπάρχουν και ένα συνδυασμοί πολλών σημείων, έτσι. Τώρα όσον αφορά το mutation, η μέθοδος είναι δετερμινιστική. Μας δίδεται από το ποτέρων πόση πιθανότητα υπάρχει να αλλάξει ένα ψηφίο στο γονότυπο. Πολλαπλασιάζουμε αυτή την πιθανότητα στη συνέχεια με το μήκος όλο του γονοτύπου, άρα με όλα τα ψηφία. Σαφώς βλέπουμε, παίρνουμε μόνο το ακέραιο μέρος και βλέπουμε πόσα σίγουρα bits θα αλλάξουν. Και επειδή έχουμε και ένα δεκαδικό κομμάτι, ρίχνουμε ένα ζάρι κατά κάποιο τρόπο για να δούμε αν θα γίνει ακόμα μία μετάλλαξη ή όχι. Άρα, αν θα γίνουν α μεταλλάξεις ή α συν 1 μεταλλάξεις. Ωραία. Τα mutation points δεν μας λένε ποια σημεία θα μεταλλαχθούν, αλλά μας λένε πόσα σημεία θα μεταλλαχθούν. Το ποια σημεία θα μεταλλαχθούν είναι ένας βρόχος εδώ πέρα, ο οποίος διατρέχεται. Ρίχνουμε ένα ζάρι για όλο το μήκος του γονοτύπου και ανάλογα με το σημείο το οποίο θα γίνει μετάλλαξη, αν είναι 0 γίνεται 1 και αν είναι 1 γίνεται 0. Έτσι, η μετάλλαξη είναι η αντίστροφη. Το αντίστροφο σύμβολο, εφόσον εδώ χρησιμοποιούμε απλά δύο σύμβολα και μόνο για την αναπαράσταση του γονοτύπου. Και συνέχεια επιστρέφουμε το παιδί. Ο κύριος καμός του γενετικού αλγορίθμου είναι εξίσου ίδιος με το παράδειγμα 1. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι να έχει κοπίστη των γονέων, έτσι, για κάθε γονέα, διατρέχουμε ένα βρόχο. Παράγουμε ένα ολόκληρο γονότυπο, άρα διατρέχουμε όλο το μήκος του γονοτύπου που θέλουμε να φτιάξουμε. Και έχουμε ένα ζάρι αν θα είναι ένα ή μηδέν η εκάστοτε θέση του γονέα. Του γονέα, του I γονέα, έτσι. Εδώ βλέπουμε υπερφώτωση τελεστή συν, οπότε προστίθεται κάθε φορά το σύμβολο το οποίο ορίζουμε εδώ πέρα. Άρα για κάθε γονέα παράγουμε ένα γονότυπο το οποίο είναι ουσιαστικά 14 ψηφία, αν θυμάμαι πάνω το δηλώσαμε 14, ναι, 14 ψηφία ή 0 ή 1, έτσι ανάλογα με υποσυνθήκη. Επίσης, αυτό το οποίο αλλάζει ουσιαστικά στο γενετικό αλγόριθμο είναι ο ανασυνδυασμός που μόλις είδαμε παραπάνω και η μετάλλαξη, έτσι. Όλα παραμένουν ίδια, και η υπολογισμός ποιότητας και οι γενιές και η αλλοληθισμός και το natural selection των γονέων, έτσι. Το μόνο που αλλάζει εδώ πέρα είναι το crossover και το mutation, έτσι, παρακάτω, που δίνουμε την πιθανότητα να beat, τα οποία τα αναλύσαμε εσωτερικά πως δουλεύουν ως συναρτήσεις. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια παραμένουν σταθερά, έτσι, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε να δούμε λίγο την εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου. Και να δούμε τι αλλαγές έχει. Εδώ βλέπουμε την έξοδο του γενετικού αλγορίθμου. Παράγουμε 20 άτομα, έτσι, ένα πληθυσμό 20 ατόμων. Πλέον βλέπουμε ότι το χ, με λίγα λόγια, όχι το χ ακριβώς, αλλά το γονότυπο, έτσι, οι πιθανές ενδεχόμενες λύσεις είναι να παριστάνουν τόσο αλφαρυθμητικά, έτσι, 14 ψηφίων. Αφού γίνει ο γραμμικός μετασχηματισμός του γονοτύπου στο φαινότυπο, αυτό δηλαδή που είναι όντως το χ, αυτό που θα δώσουμε στο ημίτονο, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας εξάγεται το ψ, το οποίο είναι η τιμή του ημιτόνου, έτσι, για αυτή την τιμή του χ. Αυτή η δικασία γίνεται random, έτσι, γιατί η αρχική αρχικοποίηση των τιμών. Στη συνέχεια
Η διαδικασία έχει ως εξής. Διατρέχονται όλες οι γενιές. Σε κάθε γενιά επιλέγονται ζευγάρια γονέων που πρόκειται να παράξουν τόσα παιδιά όσοι είναι γονείς για να τους αντικαταστήσουν στην επόμενη γενιά. Για να τους αντικαταστήσουν και να εισέλθουμε σε μια νέα γενιά όπου θα έχουμε μόνο από γόνους. Εδώ επιλέγουμε δύο γονείς, έτσι. Και το σημείο crossover είναι το πέμπτο, έτσι. Άρα βλέπουμε ότι ο γενετικός αλγόριθμος παίρνει το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά από τον πρώτο γονέα, έτσι, και το δεύτερο κομμάτι από το δεύτερο γονέα. Αυτό το βλέπουμε εδώ. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5 ουσιαστικά. Παίρνει το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο γονέα και το υπόλοιπο κομμάτι όσο περισσεύει από το δεύτερο γονέα. Οπότε έχουμε ένα γονότυπο όπου έχει προκύψει από τους δύο γονείς μέσω της τεχνικής ανασυνδυασμού ενός σημείου. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε φορά τυπώνεται οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το αν θα γίνει μετάλλαξη ή όχι, γιατί είναι τετερμινιστικό μοντέλο, κάθε φορά υπολογίζεται. Ωστόσο εδώ δεν έγινε καμία μετάλλαξη, έτσι, mutation points 0. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ βλέπουμε ότι υπολογίστηκε ότι το mutation point είναι 1, έτσι, αυτό που σας είπα, δηλαδή το πολύ μέχρι 2, 1 ή 2. Οπότε εδώ που έχουμε mutation point 1, η μετάλλαξη θα γίνει στο τέταρτο bit, έτσι. Και εδώ βλέπουμε ότι η μετάλλαξη πραγματοποιήθηκε στο τέταρτο bit. Πώς ήταν το γονότυπο πριν του παιδιού, έτσι, που παράχθηκε από τους δύο παραπάνω γονείς, το σημείο της μετάλλαξης και η ίδια η μετάλλαξη, το γονότυπο μετά τη μετάλλαξη. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πάλι έχουμε μια βελτιστοποίηση του ημιτών. Σιγά σιγά παρατηρούμε δηλαδή ότι πλησιάζουμε τον άσο, έτσι, μέσω της εξέλιξης. Να το δούμε λίγο. Προχωράει η εξέλιξη. Είμαστε στη 12η γενιά. Η διαδικασία προχωράει και άλλο και άλλο και άλλο. Και παρατηρούμε πλέον ότι έχουμε βελτιστοποιήσει το ημίτονο. Έχουμε συγκλίνει στην κορυφή του ημιτόνου που είναι η τιμή 1. Και όσο περνάει η διαδικασία, τα γονότυπα όλων των ατόμων του πληθυσμού σιγά σιγά γίνονται όμοια, έτσι, μοιράζονται κοινό DNA και με αποτέλεσμα όλοι να έχουν συγκρίνει πάνω στην κορυφή, έτσι, που είναι στο 1,57243 συν πριν λίγο κάποια ψηφία δεκαδικά. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα βρίσκει πολύ συχνά το μέγιστο, έτσι. Ουσιαστικά έχουμε πετύχει τη βελτιστοποίηση του ημιτόνου με γενετικό αλγόριθμο που διαφορά του με τον πρώτο γενετικό αλγόριθμο είναι η αναπαράσταση των γονοτύπων, έτσι. Εδώ έχουμε διαδική κωδικοποίηση, ενώ στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε αναπαράσταση φυσιολογική, κωδικοποίηση φυσιολογική, με συγχωρείτε, με πραγματικούς αριθμούς. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Οτιδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να με στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Στην επόμενη παρουσίαση πολύ πιθανό είναι να δείξουμε πάλι το ίδιο ακριβώς γενετικό αλγόριθμο, απλώς με αναπαράσταση ακεραίων πλέον, δηλαδή διαδική αναπαράσταση, αλλά με τρόπο που αποθηκεύονται με ακεραίους και όχι με αλφαρυθμητικά. Σαφώς θα αλλάξει και η συνάρτηση, η μετάλλαξη και η συνάρτηση crossover, θα δουλεύουν με διαδικούς τελεστές πλέον, αυτούς τη C, για να πετύχουμε τη λειτουργία αυτών των τελεστών. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Χαίρετε.